συμβολική ψυχραιμία χρειάστηκαν χιλιάδες πολίτες την ώρα που έπαιρναν στα χέρια τους τον τελευταίο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, ο οποίος αφορούσε τις χρεώσεις για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Παρά το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ που παραχώρησε η κυβέρνηση, χιλιάδες νοικοκυριά βρέθηκαν αντιμέτωπα με ποσά που δεν αποπληρώνονται με τόση ευκολία, ιδίως αυτή την εποχή στην οποία έχουν πάρει τον ανήφορο όλα τα βασικά προϊόντα. Η συγκεκριμένη τριμελής οικογένεια καλείται να πληρώσει για τη διμηνία Ιανουάριος-Φεβρουάριος 500 ευρώ. Η κατανάλωση που έκανε σε κιλοβατόρες αντιστοιχεί σε 140 ευρώ. Από εκεί και πέρα πλήρωσε άλλα σχεδόν 360 ευρώ για χρήση δικτύου, επικουρικές υπηρεσίες προμήθεια ενέργειας, μέτρηση κατανάλωσης, υποχρεώσεις δημόσιας ωφελίας, ταμείο ΑΠΕ και ΦΠΑ. Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα για οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Αυτός ο λογαριασμός είναι μιας πολύτεκνης οικογένειας, η οποία καλείται να πληρώσει σχεδόν 1.000 ευρώ για κατανάλωση 2 μηνών. Ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων φαίνεται πως οφείλεται και στους ρήπους αλλά και στο ποσό αγοράς της κιλοβατόρας. Ενώ έπρεπε να επενδύσουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περισσότερο για να καίμε λιγότερα άλλα καύσιμα που παράγουν ρήπους, το κράτος δεν έφτασε τα επίπεδα που είχε αναλάβει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξού και χρεωνόμαστε και γι' αυτό το κομμάτι ένα πρόστιμο, το 1/4 του συνολικού τιμολογίου που παίρνει ο καταναλωτής στο χέρι του, είναι αυτό το ποσό. Με το βασικό ερώτημα, σύμφωνα με τους οργανωμένους καταναλωτές, να είναι αν τελικά ο κόσμος μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοιους λογαριασμούς, όσο συνεχίζονται οι αυξήσεις σε όλους τους τομείς, σε όλα τα βασικά προϊόντα, από την αγορά καυσίμων για το αυτοκίνητο μέχρι και την αγορά τροφίμων.